Μόλις το 5ο λεπτό, η ΑΕΛ είχε την πρώτη τη ευκαιρία για να ανοίξει το σκορ με τον Κοίκοβιτ να πιάνει την κεφαλιά, ωστόσο έστειλε την μπάλα λίγο έξω από το αριστερό δοκάρι του Αθανασιάδη. Αυτό που δεν πέτυχε η ΑΕΛ όμω το κατάφερε ο Αστέρα Τρίπολη και μάλιστα από λάθο τον Βυσνή στο 16ο λεπτό. Η μπάλα χάθηκε στο κέντρο περίπου, με το μανιά να βγαίνει μόνο στο απέναντι στον Κρίστισον, ενώ η άμυνα προσπαθούσε να τον προφτάσει. Τελικά ο παίκτη του Αστέρα Τρίπολη κατάφερε να σουτάρει, ο Κρίστισον απέκρουσε όμω ο Καλτσά Πήρε το rebound επερχόμενο και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της ΑΕΛ. Η λαρισαϊκή ομάδα προσπάθησε να απαντήσει στο 21ο λεπτό, με το Σικάφκα να περνά τον Τριανταφυλόπουλο και να μπαίνει εντός περιοχής, αλλά δεν κατάφερε να γυρίσει την μπάλα στο Γκούνιτς. Στις χαμένες ευκαιρίες, ο αστέρας Τρίπολης απάντησε στο 28ο λεπτό, με το Μανιά να στέλνει την μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου. Τελικά η ΑΕΛ απάντησε στα τέρματα στο 21ο λεπτό, όταν ο διαιτητής Πάπα Πέτρου υπέδειξε πέναλντι σε μαρκάρισμα του μνάφου πάνω στον Κούνιτς. Την εκτέλεση του πέναλντι ανέλαβε ο συνήθις υποψηφάτης, ο οποίος έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του μναφου πανω στον κουνιτς την εκτελεση του πεναλντι ανελαβε ο συνηθις υποπτο φατιων ο οποιος εστειλε την μπαλα στα διχτυα του αθανασιαδη για να κάνει το 1-1. Ένα λεπτό ακριβώ αργότερα ο Μόρας είχε την πρώτη του ευκαιρία για να σκοράρει, ότι μετά από κόρνερ έγινε αποδεκτής μπάλας και σούταρε για να αποκρούσει εντυπωσιακά ο Λίγο πριν κλείσει το ημίχρονο και στο 43ο λεπτό καταγράφεται μία ακόμη ευκαιρία για τον Αστέρα Τρίπολης με τον Γκάλτσα να μην κατορθώνει να νικήσει τον Κρίστινσον. Στο δεύτερο ημίχρονο και στο 64ο λεπτό καταγράφεται η πρώτη ευκαιρία του δεύτερου μέρου στο αγώνα για την ομάδα της ΑΕΛ με τον Φατιόνα σουτάρι και να στέλνει την μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου. Στο 61 Ο Βαγγέλης Μόρας μετά από εκτέλεση corner έγινε αποδέκτη της μπάλας και με κεφαλιά την έστειλε στα δίχτυα του Αθανασιάδη για να πετύχει έτσι το πρώτο τέρμα της καριέρας του στην κατηγορία της Super League. Στο 72ο λεπτό, ο Αστέρας προσπάθησε να σκοράρει σε τρεις διαφορετικές περιπτώσεις, ενώ μάλιστα οι φιλοξενούμενοι ζητούν τράβηγμα πάνω στο μανιά από τον Μπέρτο. Ο παίκτης ΑΕΛ, μάλιστα, στο 90 λεπτό έκανε και το σουτ για να καταλήξει μπάλα στα χέρια του Αθανασιάδη.